Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον επικεφαλής των ενεργών πολιτών στο Ηράκλειο, Δημοτική Παράταξη, τον κύριο Ηλία Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Δίνεται μία βαθιά ανάσα σε πολίτες και επιχειρηματίες μέσα από την μείωση των ανταποδοτικών τελών για τους πολίτες και από τη μείωση των τελών για κοινόχρησους χώρους σε επιχειρηματίες. Να τα πάρουμε ωστόσο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μείωση ανταποδοτικών τελών σε ποσοστό που αγγίζει το 8%. Ήταν μία πρόταση των παρατάξεων του Γιάννη Κουράκη, η δική σας παράταξη και του Πέτρου του Ινιωτάκη, στήριξε και ο κύριος Κουκιαδάκης, σωστά? Ναι, ήταν μία πρόταση που είχε κατευθεί από εμάς και στηρίχθηκε από όλες τις παρατάξεις που είπατε προηγούμενα. Μάλιστα. Στη 375 του κύριου Κουράκη, του κύριου Ινιωτάκη και ο κύριος Κουκιαδάκης. Και ο κύριος Κουκιαδάκης. Και η παράταξη του κύριου Κουκιαδάκη. Είναι μία θετική εξέλιξη, αν και ακούγονται φωνές ότι επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο και το πρόγραμμα τεχνικών έργων της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Το ακούσατε και εσείς, φαντάζομαι. Έχετε μία εικόνα. Ναι. Ο Ηλία Λιγερός, τι απαντά? Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς από πού ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε ότι τα οικονομικά οικογενειών και επιχειρηματιών, εργαζομένων και ανέργων, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι πάντα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι στο πλευρό των δημοτών και με μέσα και οικονομική συνεισφορά, αλλά και με μέτρα μείωση της φορολογίας, να προσπαθούν να λύνουν αυτή τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης την οποία περνάμε σήμερα. Με αυτή την λογική προσεγγίσαμε το πρόβλημα ανταποδοτικά τέλη στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Δήμο Ηράκλειο Κρήτης, και είδαμε ότι φέτος έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την πρόταση του 8%, της μείωσης του 8%, χωρίς πραγματικά να αγγίξει και να επηρεαστεί ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός του Δήμου Ηρακλείου. Και γιατί το λέμε αυτό? Πρώτον, φέτος θα εισπραχθούν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο από όσα χρήματα εισπραχθούν τις προηγούμενες χρονιές, διότι θα αρχίσει να αποδίδει το μέτρο της καταγραφής των επιπλέον τετραγωνικών λόγω της τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση, και νομίζω και ακόμα και προχθές ο Υπουργός, είπε ότι ό,τι έσοδα χάσουν οι Δήμοι το 2020 λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και της μη πληρωμής των ανταποδοτικών τελών από επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, θα τα αντικαταστήσει με επιχορήγηση στους Δήμους. Ήδη αυτή η επιχορήγηση, από ό,τι ανακοινώθηκε, είναι για το Δήμο Ηρακλείου 700.000. Το πρόγραμμα Φιλόδημος επιχορήγησε το Δήμο Ηρακλείου με περίπου 1.200.000, που είναι για την αγορά 7 ή 8 απορριμματοφόρων. Θέλω να πω δηλαδή ότι και έσοδα περισσότερα θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου και έξοδα από το πρόγραμμα ενίσχυσης του στόλου και της αποδοτικότητας της συλλογής της καθαριότητας έχει και από άλλες πλευρές. Οπότε ό,τι θα επηρεαστεί το πρόγραμμα τεχνικών έργων, ναι, της Διεύθυνσης Καθαριότητας δεν ευσταθεί, ναι, κύριε Λιγερέ? Όχι, δεν ευσταθεί. Διότι, σας είπα, και τα απορριμματοφόρα έρχονται μέσω άλλης οδού, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, και περισσότερα έσοδα θα έχει ο Δήμος φέτος από ό,τι είχε τις προηγούμενες χρονιές. Εξάλλου, αυτό που υπάρχει και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, είναι ότι το χαρτί το οποίο έδωσε η υπηρεσία προϋπολογισμού, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περισσέψει από τα ανταποδοτικά τέλη γύρω στα 5 εκατομμύρια και τα οποία είναι διαθέσιμα φέτος για να χρησιμοποιηθούν, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιθανόν αλλού παρά μόνο στα ανταποδοτικά, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια από το 2016 μέχρι και το 20, τον Ιούνιο του 20, έχουν περισσέψει αυτά τα 5 εκατομμύρια. Αυτά είναι στη διάθεση να γίνουν επενδυτικό πρόγραμμα, να γίνουν, αν θέλετε, οτιδήποτε είναι απαιτητό από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Φωτισμού για να βοηθήσει στην ενίσχυση του εξοπλισμού της και στην καλύτερη παραγωγικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι όχι μόνο ισοσταθμίζουν, αλλά υπεράρκετα ισοσταθμίζουν τις 900.000 που θα μειωθούν, μάλιστα, τα έσοδα από τη μείωση του 8%. Κύριε Λιγερέ, θέλω αλλά, ένα... Ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
Αλλά θέλω να πω και ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ βασικό. Πάντα προϋπολογίζονται πάρα πολλά λεφτά στη τάξη των 20-19-20 εκατομμυρίων. Ποτέ μέχρι τώρα δεν υλοποιήθηκε από την άποψη των εξόδων αυτός ο προϋπολογισμός σε ποσοστό πάνω από 65%. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για 12 εκατομμύρια, 11,5, 12,5, χρονιά με τη χρονιά, με τη διαφορά που γίνεται. Κύριε Λιγερέ, ναι. Αρκετά και μόνο τα έσοδα των ανταποδοτικών, που είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια, αρκούν για να καλύψουν αυτά τα έσοδα. Ένα σχόλιο θέλω, κύριε Λιγερέ, για τα σενάρια περί προσφυγής στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει για ακύρωση της απόφασης. Το άκουσα, κοιτάξτε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτός που παίρνει αποφάσεις και αυτός που καθορίζει την πολιτική του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπαίνει ούτε καμιά υπηρεσία, ούτε κανείς αντιδήμαρχος από μόνος του, ούτε καμιά διοικητική άλλη μορφή υπηρεσία. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι σεβαστές. Και πρέπει όλοι να τις τιμούμε και να τις τηρούμε. Διότι στηρίζονται στην αρχή της δημοκρατίας και της πλειοψηφίας. Πρώτον. Δεύτερον, το υποτιθέμενο δικαιολογητικό που λένε ότι δεν είναι αποδεχτή από την υπηρεσία του προϋπολογισμού, διότι δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει ούτε καν έχει συντάξει προϋπολογισμό για το 2021. Προαπαιτούμενα για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός του 2021 είναι τα δημοτικά τέλη, τα τέλη κοινοχρήστων, τα οποία είναι το δεύτερο θέμα που βάλατε, και οτιδήποτε άλλα έσοδα μπορεί να προσδιορίσει και να έχει ο Δήμος. Συν τη γενική κρατική επιχορήγηση την οποία έχει και τα προγράμματα τα οποία εντάσσεται. Με βάση όλα αυτά, που πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τα τέλη των ανταποδοτικών και των κοινοχρήστων, θα πάμε μετά να συντάξουμε το προϋπολογισμό, το πρόγραμμα τεχνικών έργων και τον προϋπολογισμό. Άρα, προϋπολογισμό δεν έχουμε. Άρα, με βάση ποιο προϋπολογισμό, αφού δεν έχει συνταχθεί προϋπολογισμό για το 2021, αυτά αποκλίνουν από τους στόχους του προϋπολογισμού? Ας μας απαντήσουν, να το καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την μείωση των τελών στους κοινόχρηστους χώρους, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή. Ναι, εκεί υπήρχαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν της Δημοτικής Αρχής, η οποία έδινε 50% σε ένα κομμάτι του κέντρου. Κλιμακωτά η μείωση ανάλογα με τις ζώνες. 30% στο υπόλοιπο κέντρο και 20% εκτός των τυχών. Η βασική προσέγγιση που είχαμε εμείς και οι τρεις παρατάξεις που καταθέσαμε την πρόταση, την εναλλακτική, ήταν ότι οι επιπτώσεις είναι ενιαίες και οριζόντιες. Δεν διακρίνουν αν είσαι στο κέντρο, αν είσαι λίγο παράμερα από το κέντρο ή αν είσαι απ' έξω από τα τείχη και ασκείς την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Με αυτή την έννοια προτείναμε 50% σε όλες τις ζώνες. Σε όλο το Δήμο, εντός και εκτός τυχών. Κάτι το οποίο υιοθέτησε η Δημοτική Αρχή στη συζήτησή μας, στη συζήτηση που έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, και βγήκε μια θετική και ομόφωνη απόφαση, κάτι το οποίο και εμείς το χαιρετίζουμε, και χαιρετίζουμε ότι πραγματικά η Δημοτική Αρχή άφησε λίγο την αδιάλαχτη προσέγγιση που είχε στο προηγούμενο θέμα των ανταποδοτικών τελών και το είδε λίγο πιο αντικειμενικά και πιο σωστά σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει. Οπότε θα περάσει, είναι τυπικό να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Νομίζω ότι θα περάσει ομόφωνα. Μάλιστα. Είναι δύο αποφάσεις που, όπως είπα και στον πρόλογο μου, δίνουν κάποια ανάσα. Σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια δύσκολη συγκυρία. Εμείς είχε ξεκινήσει τρεις παρατάξεις από το καλοκαίρι, όταν καταθέσαμε την πρόταση των έκτακτων μέτρων που πρέπει να πάρει το Δήμο Ηρακλείου για να αυλύνει λίγο τις επιπτώσεις από την πρώτη πανδημία. Σε αυτή τη λογική κινήθηκαν και αυτές οι δύο προτάσεις που κάνουν στα δύο διαφορετικά θέματα. Υιοθετήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τότε και συνεχίζονται να υιοθετήθηκε και η δεύτερη πρόταση τώρα των τελών κοινοχρήστων χώρων. Δεν υιοθετήθηκε η πρόταση για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, που εγώ βάζω και ένα στοίχημα, αν θέλετε, από τώρα, όταν κλείσει το 2021, να έρθουμε να συζητήσουμε, να δει ότι θα έχουν περισσέψει λεφτά. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα.